Και τώρα με τον Λόπες η ΑΕΚ. Ωραία η τρίπλα πάνω στον Μπρούνο. Τα αριστερά. Αφήνει στον Τάνκοβιτς και κάνει κίνηση και παίρνει την μπάλα. Πάει να κάνει και μια τρίπλα. Πέναλτι. Πέναλτι του Ρόζ πάνω στον Λόπες. Αμέσως ο Κουλμπάκοφ σφυρίζει χωρίς δισταγμό στο 10. Από την ωραία συνεργασία που έκαναν ο Τάνκοβιτς με τον Λόπες. Ο τελευταίος είναι αυτός ο οποίος κάνει την τρίπλα στον Ρόζ. Απλώνει το πόδι του Ρόζ. Θα το τσεκάρει φυσικά και το VAR. Και ο Τάνκοβιτς έχει πάρει ήδη την μπάλα. Δεν ξέρω και ο Ανσάρι φάρεται και ο Τάνκοβιτς μάλλον από ό,τι βλέπω. Στο 10ο λεπτό η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία, εφόσον επιβεβαιωθεί φυσικά και από το VAR η παράβαση, να ανοίξει το σκοριάκ, ο οποίος μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, με πολύ μεγαλύτερη ζωντάνια. Από την ωραία συνεργασία, επαναλαμβάνω, του Τάνκοβιτς με τον Λόπες από τα αριστερά, εξουδετέρωσαν τον Σούντγκρεν αλλά και τον Σάσα που είχε έρθει για κάλυψη και αναγκάστηκε να βγει ο Ρόζ. Περιμένουμε ακόμη, δεν ξέρω αν έχει δοθεί το OK από το VAR. Προφανώς εξετάζει τη φάση, δεν έχει δοθεί το OK ακόμη, γι' αυτό και είμαστε σε αναμονή. Πάντως ο Τάνκοβιτς είναι ήδη στο σημείο του πέναλτι. Κουλμπάκοφ λέει στους παίκτες να τοποθετηθούν σωστά. Έχουμε φτάσει στο 12ο πια λεπτό και ο Τάνκοβιτς είναι απέναντι στον Κουέστα. Τον νικάει, πέφτει από την άλλη πλευρά ο Κουέστα. 0-1 για την ΑΕΚ στο 12 με Τάνκοβιτς. Η ΑΕΚ βρίσκει το γρήγορο γκολ και βάζει δύσκολα στον Άρη. Μπήκε καλύτερα, δεν είχε κάνει βέβαια φάση στο μάτς. Κερδίζει αυτό το πέναλτι με τον παίκτη που έβγαλε την πάσα στον Λόπες και το εκτελεί κιόλας, που μπήκε από το παράθυρο στην ενδεκάδα λόγω του τραυματισμού του Αλμπάνι στην προθέρμανση. Και αυτός είναι τελικά που βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο 12ο λεπτό. 0-1. Αλέξη, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Αυτοί που χειδεολογούν πάρα πολύ κοντά σου και περνάνε όλα μέσα από το... ακούγονται στον αέρα τα πάντα, πάρα πολύ καθαρά, και είναι λίγο απρεπές αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Είναι τόσο, βρίσκονται τόσο κοντά σου, πού είναι στα δημοσιογραφικά, είναι? Όχι, τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι από κάτω. Είναι τρομερό δηλαδή. Περνάνε πεντακάθαρα, λες και κάθεται δίπλα σου, ας πούμε. Ναι. Δεν σου είπα να κάνεις κάτι, ούτε φυσικά να σηκώνεις από τη θέση σου. Έτσι. Μα η θέση ούτως άλλως. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να περνάνε και στον αέρα αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι αδιανόητο. Τέλος πάντων. Ελληνικά γήπεδα. Με πολλά φάλτσα η μπαλά από το κεφάλι του Νεντελτσιάρου, ο Σάσας ένα νέο γέμισμα, ξανά οι κόντρες. Τώρα θα απομακρυνθεί από το Γαλανόπουλο η μπάλα. Ο Ανσάρι Φάρτ πετάει την μπάλα για τον Σιμάνσκι, αυτός πάει να φύγει απέναντι από τον Κουέστα, τον κυνηγάει ο Σάσα, η πάσα στον Βασιλαντονόπουλο, 0-2 η ΑΕΚ στο 28 σε μια υποδειγματική αντεπίδεση από τον κακό χειρισμό, νομίζω, του στη συγκεκριμένη φάση του Σούντγκρεν και το κλέψιμο του Ανσάρι Φάρτ και την πάσα στο Σιμάνσκι, ο οποίος ψύχρεμα περίμενε να ανέβει και ο Βασιλαντονόπουλος, και στο 28 η ΑΕΚ παίρνει ένα σημαντικότατο προβάδισμα για την νίκη. Να που ο Βασιλαντονόπουλος και μπαίνει μετά από 4 μήνες στην ενδεκάδα και βάζει και γκολ. Ο Λόπες είναι πεσμένος στο χόρτο από το προηγούμενο μαρκάρισμα πριν από λίγα λεπτά, δέχεται και πάλι τις περιποίησεις του ιατρικού team. Η ΑΕΚ είναι μια υποδειγματική αντιπίθεση που ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, όμως από την από το λάθος, νομίζω, του Σούντγκρεν στον υπολογισμό της πορείας που πήρε η μπάλα και στο κλέψιμο του Ανσάρι Φάρτ, την πάσα στον Σιμάνσκι και από εκεί στον Βασιλαντονόπουλο, που τελείωσε την φάση κάνοντας το 0-2. Πάρα πολύ σημαντικό το προβάδισμα και πολύ νωρίς το μάτς για την ΑΕΚ, η οποία μπαίνει αποφασισμένα, μπήκε αποφασισμένα σήμερα στο μάτς, όντας με την πλάτη στον τοίχο, θα έλεγε κανείς. Βρίσκει το γρήγορο γκολ στο 12 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του
Τάνκοβιτς, πέναντι που κέρδισε ο Λόπες. Και τώρα στην κόντρα επίθεση, παράδειγμα ότι ο Άρης τα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει να ισορροπεί, να πιέζει. Βρίσκει σε μια κόντρα επίθεση και το δεύτερο γκολ και τώρα είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι φυσικά ξεκάθαρα στην αναμέτρηση. Βέβαια έχουμε χρόνο ακόμη, είμαστε μόλις το 30 λεπτό. Αλλά ο Άρης θα πρέπει, αν θέλει να επιστρέψει στη διεκδίκηση έστω και της ισοπαλίας, θα πρέπει να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι του. Ο Κουλμπάκοφ να δει την προηγούμενη φάση, τη διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στο Γαλανόπουλο και τον Ρόουζ. Τώρα δεν ξέρω τι θα δει εκεί. Εκεί, αν έχει πάει πρώτος στην μπάλα, ποιος από τους δύο έχει πάει πρώτος δηλαδή στην ουσία στην μπάλα, διότι ή θα είναι πέναλτι, ένα δεύτερο πέναλτι του Ρόζη, θα είναι παράβαση για τον Γαλανόπουλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Άρη, στο 35 είμαστε. Τον κάλεσε η αλήθεια είναι ότι έχει χτυπήσει τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ με τις τάπες στην κνήμη. Έτσι όπως φαίνεται, μήπως... Ναι, αυτό λέω. Αν έχει βρει πρώτος το Ρόζ, ποιος από τους δύο έχει βρει την μπάλα, ποιος έχει χτυπήσει τον αντίπαλό του. Τώρα θα... Πέναλτι είναι. Δεύτερο πέναλτι του Ρόζ στο μάτς. Το μάτς απλά εξελίσσεται σε φιαλτικό για τον Άρη. Στο 35 πάει στο VAR και υποδεικνύει παράβαση δεύτερη για το Ροζ, αυτή τη φορά πάνω στον Γαλανόπουλο. Και ο Τάνκοβιτς ξανά απέναντι από τον Κουέστα στο 36. Και κίτρινη κάρτα στο Γάλλο, κεντρικό αμυντικό του Άρη. Μήπως έχει μια πολύ κακή μέρα σήμερα με δύο πέναλτι μέσα σε 35 λεπτά. Αυτό δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Όχι, πάει ο Ανσαριφάρτ βλέπω τώρα. Όχι ο Τάνκοβιτς, ο Ανσαριφάρτ πάει. Στο 36. Απέναντι από τον Κουέστα αυτή τη φορά ο Ιρανός. Με το δεξί 0-3 η ΑΕΚ έχει πάρει παράσταση νίκης στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω αυτό το μάτς αν μπορεί να γυρίσει μέσα σε 36 λεπτά. Βάζει 3 τέρματα με 2 πέναλτι και τα 2 τα κάνει ο Ρόζ. Απ' την άσπρη βούλα εκτελεί τον Άρη ουσιαστικά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον Κουλμπάκοφ να πηγαίνει να γυρίζει ουσιαστικά πίσω τη φάση, να πηγαίνει να βλέπει την παράβαση, τη φάση και να υποδεικνύει την παράβαση. Ο Άρης όχι απλά για να ανέβει ένα βούνο, έχει να ανέβει ένα Everest αν θέλει να επιστρέψει στο μάτς. Η ΑΕΚ βγάζει χαρακτήρα και πετυχαίνει ήδη και τρίτο τέρμα. Τώρα είναι και η ψυχολογία φυσικά που θα παίξει ρόλο. Η ΑΕΚ με φτερά στα πόδια με αυτό το 0-3, με απίστευτο βάρος φυσικά οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Από αυτό το περίμενε κανείς προφανώς από τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Νομίζω και οι περισσότεροι δεν περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα μάτς που εξελίσσεται ιδανικά για την ΑΕΚ και εφιαλτικά για τον Άρη. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξη Σαββόπουλο για την περιγραφή της αναμέτρησης και θέλω να ζητήσω και συγγνώμη εκ μέρους του σταθμού για τις ύβρεις και τις χιδεότητες που πέρναγαν στον αέρα πάρα πολύ καθαρά. Επειδή το γήπεδο είναι άδειο, ακουγόντουσαν πολύ, πολύ καθαρά και πολύ κοντά στον Αλέξη. Συγγνώμη κυρίως από τους πατεράδες που ακούγανε το μάτς παρέα με τα παιδιά τους. Λοιπόν, 3-1 η ΑΕΚ, πάρα πολύ δυνατή νίκη, φοβερή νίκη. Με δεδομένη την κατάσταση ας πούμε των ομάδων που έχουμε δει μέχρι τώρα, μια νίκη που φέρνει την ΑΕΚ στους 51 βαθμούς, καβαλάει και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, τους περνάει στη βαθμολογία, να δούμε βέβαια τι θα κάνουν και εκείνοι στα δικά τους παιχνίδια που ακολουθούν. Ο Άρης μένει στους 54, έχει τρεις περισσότερους από την ΑΕΚ, είναι στη δεύτερη θέση, η ΑΕΚ πλέον είναι τρίτη. Πάμε στον Γιώργο Τσαχίρη να δούμε πώς είδε εκείνος την νίκη της ΑΕΚ. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Άρη μου. Ήταν μια αντίδραση επιτέλους ΑΕΚ. Αυτό ήταν το σημερινό μάτς. Δεν το έκανε με τον ΠΑΟΚ σαν αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Το έκανε σήμερα σε ένα πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι για μένα σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
θα μπορούσε το σκόρ να έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, αν ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένη στην τελική προσπάθεια, τόσο στο πρώτο, όσο κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, η Ανσάρι Φάρντ, Σιμάνσκι, Γαλανόπουλος, Τάνκοβιτς. Αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία αυτή η νίκη, γιατί έρχεται σε ένα πολύ κομικό, ξαναλέω, σημείο της διεκδίκησης Ευρωπαϊκού Εισιτηρίου. Θα έχει τεράστια αξία και θα πολλαπλασιαστεί αυτή η νίκη, σε επίπεδο αξίας εννοώ, εφόσον η καταφέρει να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το κάνει, για να διατηρηθεί μετά και να έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού έπειτα στο ΆΚΑ και να μπορέσει να εδρεωθεί, αν θέλει, στα ευρωπαϊκά εισιτήρια και να εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια. Αυτό θα το πετύχει αν κερδίσει τον Αστέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι σημαντικό ότι καμιά φορά οι συγκυρίες και η ατυχία σε βοηθάνε. Σήμερα αυτό έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθοριστικό θα έλεγα, για το Μανώλη Χιμένεθ, διότι για παράδειγμα στο δεξιά της άμυνας έμεινε από παίχτες, από υποψήφιους και χρειάστηκε να δραστηριοποιηθεί εκ νέου ο Βασίλη Αντωνόπουλος, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων στο πρώτο ημίχρονο, όχι μόνο για τον γκολ που βάζει, αλλά είχε κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Το ίδιο και με τον Τάνκοβιτς και τον Αλμπάνη. Ήταν να ξεκινήσει ο Αλμπάνης, θυμίζω, μερικά δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του αγώνα, άλλαξε αυτό λόγω των ενοχλήσεων που αισθάνθηκε και μπήκε ο Τάνκοβιτς, ο οποίος επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικός και καθοριστικός, και παίρνει και ένα πάρα πολύ καλό, εύκολο και σημαντικό διπλό. Δεν υπάρχει παίχτης που να πήγε χειρότερα ή ξέρεις μέτρια. Πήγαν πολύ καλά όλοι οι παίχτες. Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι ξεκίνησε με τρία χαφ, τα οποία δεν επέτρεψαν στον Άρη να κάνει το παιχνίδι του σε κανένα σημείο του αγώνα. Και ο Σιμάνσκι και ο Κρίστης και ο Γαλανόπουλος θα πήγαν εξαιρετικά σε αυτό το κομμάτι. Και μπόρεσε η Άκη να βρει μια πάρα πάρα πολύ σημαντική νίκη, ξαναλέω, στο κομμάτι που αφορά το Ευρωπαϊκό Εισιτήριο. Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια, Άρη. Να σε καλά. Άρη ΑΕΚ 1-3, πολύ σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ, που έδειξε ότι έχει παλμό. Εξακολουθεί, και αν και ανέβηκε και με μισή ομάδα κιόλας κυριολεκτικά στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ακούσω την άποψη και του Τάσου Τσατάλη. Γεια σου φίλε, καλησπέρα. Γεια σου Άρη. Με μισή ομάδα βγήκαν και οι τρεις αλλαγές στην ουσία. Μάλλον οι πρώτες τουλάχιστον ήταν με προβλήματα τραυματισμών, βγήκαν όλοι. Και κάποιοι που έμειναν μέσα στο γήπεδο είχαν θέματα και χρειάστηκε να σφίξουν τα δόντια. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φανταστεί κανείς δεσμενέστερες συνθήκες. Μια ομάδα με άλλη φανέλα, άλλο όνομα και άλλο ειδικό βάρος μπορεί να είχε πάει εκεί πέρα και να έχει χάσει με συνοπτικές διαδικασίες το πρώτο ημίχρονο σε αυτή την κατάσταση και με τους ίδιους παίχτες και να μην είχε ασχοληθεί κανένας με αυτό το παιχνίδι. Αλλά η ΑΕΚ έχει κάνει μια τεράστια εμφάνιση και μια τεράστια νίκη που πιστεύω ότι δείχνει ότι μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας θα είναι δυνατά στην ιστορία για την Ευρώπη. Είναι από αυτές τις νίκες δηλαδή που κάνουν διαφορά στην οικονομία της βαθμολογίας, αλλά κυρίως κάνουν διαφορά στην ψυχολογία. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε, γιατί η ΑΕΚ δεν κέρδισε τυχαία, ήταν συνολικά καλύτερη από τον Άρη από την αρχή μέχρι το τέλος για μένα του αγώνα, με πολύ μικρά διαστήματα που αγχώθηκε λίγο, αλλά πιστεύω ότι και αυτά ακόμα τα έλεγξε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να δώσουμε ένα credit στο Μανώλο Χιμένεθ. Για ποιο λόγο? Για το ότι πήρε ένα, πρώτα απ' όλα γιατί ο προπονητής, όπως έχει την πρώτη ευθύνη όταν η ομάδα εμφανίζει την εικόνα που είχε η ΑΕΚ στα τελευταία παιχνίδια, έτσι έχει και την πρώτη ευθύνη όταν η ομάδα βγάζει τέτοια αντίδραση και κατεβαίνει τόσο έτοιμη ψυχολογικά σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πήρε ένα ρίσκο με τα τρία χαφ, γιατί ήταν τα τρία μοναδικά κεντρικά χαφ που έχει η ΑΕΚ, μην το ξεχνάμε αυτό. 4-3-3 μπορούσε να παίξει μόνο με αυτούς τους τρεις και χωρίς καμία αλλαγή. Το πήρε το ρίσκο και καλά έκανε, και κυρίως γιατί έτσι έδωσε την απάντηση στο Μάτζιο που πήγε να κάνει το κόλπο του δεύτερου γύρου στο ΆΚΑ, βάζοντας το Μαντσίνι ψευτοενιάρι για να παίζει κυρίως τον άξονα και να παίρνει την υπεραριθμία. Αυτό το κόλπο το ακύρωσε ο Χιμένεθ με αυτή την επιλογή. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι άρρη που φάνηκε από το ξεκίνημα του αγώνα. Πόσο επιδραστική ήταν η επιλογή για το καθαρό 4-3-3. Ναι. Και εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι. Στην πραγματικότητα, αφού η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα που υπό κανονικές συνθήκες δεν μπορεί να ανατραπεί εύκολα. Φυσικά έχει πολλά πρόσωπα στα οποία μπορείς να σταθείς σε αυτή η νίκη της ΑΕΚ. Αξίζει τον κόπο όμως να σταθούμε στο Βασίλη Αντωνόπουλο, γιατί είναι ένα παιδί που την τελευταία μέρα του 2020 δεν ήταν στην ΑΕΚ. Και ο Χιμένεθ δεν τον έχει εμπιστευτεί ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. Δεν τον έχει εμπιστευτεί ο Χιμένεθ, δεν τον έχει εμπιστευτεί και η ομάδα. Ήταν να φύγει. Τελικά γύρισε μετά από κάποιες συζητήσεις, αλλά βλέπαμε όλοι ότι ήταν σαν να μην υπάρχει. Και για τον προπονητή ήρθε όμως η ώρα με τις απώλειες των άλλων δύο δεξιού μπακ να βοηθήσει σήμερα, και όχι μόνο βοήθησε, αλλά ήταν και από τα
πρόσωπα του αγώνα. Λέω όμως ότι και πάλι πραγματικά σήμερα ήταν όλοι οι παίχτες σε top επίπεδο απόδοσης και ψυχολογίας. Πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν, όπως ακόμα και τον νεαρό το Μιτάι, που είχε περάσει δύσκολα σε κάποια από τα τελευταία παιχνίδια που αγωνίστηκε. Μπήκε αναγκαστικά σήμερα, γιατί χτύπησε ο Βασιλαντονόπουλος. Ήταν φανερό ότι ο Μάτζιος είχε δώσει εντολή να φορτώνουν από την πλευρά του συνεχώς και τελικά κατάφερε να αντιμετωπίσει και τον Ματέο Γκαρσία και τον Σίλβα που πήγε μετά, γιατί δύο παίχτες προλάβε να βάλει πάνω στο Μιτάι ο Μάτζιος. Mm-hmm. Στάθηκε όμως και ο νεαρός πάρα πολύ καλά. Ήταν η μέρα της ΑΕΚ σήμερα και πιστεύω ότι αν το δεις και το δεύτερο ημίχρονο, έχει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μπορούσε να έχει κάνει και ευρύτερη νίκη. Δεν έχω νομίζω άλλα πράγματα να έχουμε. Βέβαια. Πολύ πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ καλή πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά και από τον Τάσο Τσατάλη. 3-1 λοιπόν η νίκη για την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκείνη που φαίνεται ότι θύμισε, όχι φαίνεται, θύμισε παλιά ΑΕΚ, θύμισε ΑΕΚ κανονική, ΑΕΚ κανονικού Χιμένεθ στο Βικελίδης, σε ένα γήπεδο που την πηγαίνει πάρα πολύ, ναι. Ήταν η ένωση το μεσημέρι. Είναι πολύ πολύ μεγάλη νίκη αυτή, όχι μόνο γιατί την ξαναφέρνει καβάλα στην διεκδίκηση της Ευρώπης, αλλά γιατί έπαιξε με 10 απουσίες, στην πορεία ήρθαν η απώλεια του Αλμπάνη, η απώλεια του Βασιλαντονόπουλου παρεπτόντος ανέξοχος. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ άδικο το παιδί αυτό, αν δει κανείς την εικόνα των άλλων δεξιών μπακ της Άγκη, κυρίως Ντατσέγκο. Ήταν πάρα πολύ άδικο για μαζί σου, εννοείται. Δεν έπαιζε. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία κατάφερε και πήρε χάρη στο 4-3-3 του Μανώλο Χιμένες και την εξαιρετική συμπεριφορά της μεσαίας γραμμής, ειδικά ο Σιμάνσκι έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι, mm-hmm. αλλά και ο Κώστας Καλανόπουλος, πολύ σημαντικός στα πλάνα του Χιμένες πάντα. Η ΑΕΚ λοιπόν τρέλανε τον Άρη, ο οποίος Άρης τρελάθηκε και από τα λάθη του Ροούς, γιατί και τα δύο κατά τη γνώμη μου είναι πέναλτι, δεν ξέρω τι είπαν οι προηγούμενοι. Μάλιστα το δεύτερο θυμίζει πάρα πολύ τη φάση που κέρδισε πέναλτι ο Μασούρας στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Ισπανία. Ναι, με τον Νίκο Μαρτίνεθ, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, από τη στιγμή που οικοδόμησε αυτό το 0-3 στο πρώτο ημίχρονο, έχασε λίγο τη ροή του αγώνα, έχασε λίγο τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο 15 του δεύτερου ημίχρονου, αλλά αυτό το παιχνίδι δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Θα επαναλάβω με ευλάβεια αυτό που λέει ο Γιάννη εδώ και καιρό. Ναι, είναι μεγάλη νίκη, δεν ποντάρω ούτε ένα ευρώ σε κανέναν από τους τρεις, δηλαδή ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, διότι φροντίζουν να σε διαψεύσουν στο επόμενο μάτς. Έτσι ακριβώς. Αυτό παράδειγμα ΠΑΟΚ. Εν ολίγης αυτά είναι, Γιάννη μου, αυτή είναι mm-hmm. η εικόνα. Πολύ περισσότερα πράγματα φυσικά μπορούμε να πούμε. Κερδισμένο της αγωνιστικής θα βγάζαμε την ΑΕΚ. Δεν σε άκουσα. Κερδισμένο της αγωνιστικής την ΑΕΚ. Ναι, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα το έχει καθαρίσει και σήμερα έπαιζε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν για το γόητρό του, γιατί είναι πολύ ωραίο για τον Ολυμπιακό να κερδίσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο mm-hmm. του με νίκη ανατροπή, αλλά και για την εκδίκηση που πήρε εις βάρος της μοναδικής ομάδας που τον έχει νικήσει στο φετινό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Σαφέστατα, στο μίνι πρωτάθλημα που υπάρχει από εκεί και κάτω, ξεκάθαρα κερδισμένη είναι η ΑΕΚ. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά σου ξαναλέω, Γιάννη, και το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν νίκησε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ ή όταν ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ. Δεν μπορείς ποτέ με αυτές τις τρεις ομάδες να ποντάρεις τα λεφτά σου και να πεις ότι από τη στιγμή που κέρδισαν θα συνεχίσουν ένα σερί δύο ή τριών αγώνων. Mm-hmm. Πρώτα πρέπει να το κάνουν, πρώτα πρέπει να το δούμε. Και μετά τα ξαναλέμε. Και μετά να πιστέψουμε, ναι. Εγώ πηγαίνω βήμα-βήμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε λοιπόν, κερδισμένη της αγωνιστικής είναι η ΑΕΚ. Χαμένος μεγάλος είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πήγαινε να παίξει απέναντι σε ένα καλύτερο αντίπαλο. Αν έπαιρνε έστω και την ισοπαλία θα ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Στον κύριο Καραϊσκάκης δεν την πήρε, αλλά συνεχίζω να λέω ότι δεν καταστρέφεται από αυτό. Είναι μία ήττα μέσα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη. Ωραία, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε καλά, Γιάννη μου. Ακούσαμε το σχολείο του Βασίλη Βέργη, Γιάννη Καραλή, να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα του ελληνικού κλάσικο και τα όσα συμβαίνουν στα play-off. Γιατί, Γιάννη, νομίζω θα συμφωνείς και εσύ, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, θα πάει μακριά η βαλίτσα. Περιμέναμε πολύ σήμερα τον Άρη να έχει στα χέρια του μια κατάσταση απέναντι στην ΑΕΚ που ήταν στα δικά του πόδια να βάλει το ένα χέρι πάνω στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, τον ΠΑΟΚ να είναι το φαβορί στην Τρίπολη και οι δύο την πάτησαν. Ο Παναθηναϊκός εν τέλει δεν πληρώνει την ήττα στο Φάληρο και η ΑΕΚ μπαίνει για τα καλά στο κόλπο. Εγώ δεν θα πω μόνο βαθμολογικά, κυρίως ψυχολογικά, γιατί σε αυτό το κομμάτι ήταν διαλυμένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός σαφώς και πληρώνει την ήττα στο Φάληρο, διότι κέρδισε η ΑΕΚ στον Άρη.
Αλλιώς θα είχε βγει τελείως άβρεχτος από, από αυτή την ήττα σε ένα μάτσο το οποίο έτσι κι αλλιώς, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, όλες οι ομάδες παλεύουν κατά τον Ολυμπιακό εκεί που πραγματικά υπάρχει μάχη, γιατί σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό δεν υπήρχε καμιά μάχη. Μικρή αρχή, παρένθεση βέβαια, ναι. Ότι αν είχε περάσει ο ΠΑΟΚ από την Τρίπολη, αν είχε νικήσει ο Άρης ή έστω με ένα Χ, θα είχαν επαφή με δύο ο Παναθηναϊκός. Οπότε με αυτή τη στιγμή. Με ποιους δύο εννοείς? Με ΠΑΟΚ, ναι. Και Άρη. Ενώ ναι, σε αυτήν την περίπτωση είναι κοντά και στους τρεις. Ναι, όμως θα κράταγε την ΑΕΚ από κάτω, αν αυτή τη στιγμή είναι εκτός Ευρώπης. Ναι, οκ. Okay. Αλλά στον δίποντο. Δεν μπορούμε να τα λέμε μια έτσι μια αλλιώς. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι είναι η ΑΕΚ έξω από τη βαθμολογία της Ευρώπης και είναι για πρώτη φορά που τη συμβαίνει αυτό, και να δούμε πώς θα το διαχειριστεί, mm-hmm. γιατί πια δεν είναι στο χέρι της. Αφού αν οι άλλοι κάνουν καλύτερα αποτελέσματα από αυτή, είναι εκτός Ευρώπης. Τώρα η ΑΕΚ λοιπόν είναι εντός Ευρώπης. Το γεγονός είναι ότι ανατρέπουμε τα σχόλιά μας αγωνιστική ή αποαγωνιστική είναι καλό νομίζω. Δηλαδή βλέπουμε αυτό, κάτι λοιπόν, το οποίο είναι ανατρεπτικό. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε μια πισινή, και όταν είπαμε θα πάνε αγωνιστική με αγωνιστική να τα περιμένουμε. Δηλαδή την περασμένη αγωνιστική με την πεντάρα που έχει φάει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αυτό το 1-5 το εκοφαντικό, mm-hmm. λέμε ότι η ΑΕΚ είναι στα σκηνιά και τελειώνει. Η ΑΕΚ πάει και κάνει το 1-3 με 0-3 ημίχρονο στο Βικελίδης και τώρα έχει δύο παιχνίδια εντός. Θα πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε πρώτα, διότι η ΑΕΚ είναι και μπορεί να πάρει τρελό κάζο από τον Αστέρα μέσα την επόμενη αγωνιστική. Αν όμως καταφέρει να πάρει τον Αστέρα και τον Παναθηναϊκό, διόλου εύκολο επαναλαμβάνω για την ΑΕΚ που ντέρμπι εκτός του Άρη δεν έχει πάρει φέτος. Έτσι μόνο τον Άρη κερδίζει mm-hmm. δύο φορές στο Βικελίδης. Αν λοιπόν καταφέρει να κάνει δύο εντός έδρας νίκες σερί, τότε μπορεί να πατήσει πολύ καλύτερα για την πολύ δύσκολη για την ίδια συνέχεια, που περιλαμβάνει και Ολυμπιακό μετά στο Φάληρο, έχει να υποδεχθεί και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει παιχνίδια κομβικά και με αντιπάλους που θεωρητικά αν μη τι άλλο είναι πιο πάνω από αυτή σε βαθμό απόδοσης μέχρι στιγμής κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι εικασίες, γιατί είδες τον ΠΑΟΚ σήμερα, πήγε στην Τρίπολη και παραλίγο να το πληρώσει κιόλας. Λοιπόν, και άφησα τελευταία για να κλείσουμε την ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα ποτέ, και το έχω πει 10 φορές μετά τον τρίμη με τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό το πράγμα που το έχει ξανακάνει ο ίδιος με τα τρία κεντρικά χάφο Χιμένεθ και του έχει δουλέψει και μπλα 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 μπλα, δεν το έκανε με τον Ολυμπιακό να γεμίσει το κέντρο του, και αντί του Τάνκοβιτς που είχε βάλει σήμερα να έχει βάλει το Μάνταλο, να προστίθεται στους άλλους τρεις και να παίζει ουσιαστικά με τέσσερις χαφ, συν τις βοήθειες που ο πάντα φιλότιμος Λιβάη δίνει, συν τα κυνήγια των σέντερ φόρ του, γιατί και ο Ολιβέρα και ο Καρύμ γυρίζουν να μαρκάρουν, και έκανε την ΑΕΚ ένα ναχταρμά με δύο ουσιαστικά παίκτες απέναντι στην τριάδα του Ολυμπιακού να χάνει τελείως το κέντρο και να γνωρίζει αυτό το διασυρμό του 1-5. Η ΑΕΚ σήμερα συμμορφώθηκε, ήταν ορθολογική, ξέρει ότι έχει τρεχαντήρια και καλούς παίκτες στον άξονα ο Άρης. Ο Μάτζιος προσπάθησε με την αρχή του 11, έδειξε ότι θέλει να εκμεταλλευτεί πολύ τα άκρα για να χτυπήσει τα μπακ της ΑΕΚ με Μπρούνο και με Σίλβα. Mm-hmm. Η ΑΕΚ φαινόταν ότι πάει για το ίδιο πράγμα με τον Λιβάη και τον Αλμπάνι, αλλά χάνει τον Αλμπάνι στο ζεστάμα. Ναι, τον χάνει στο ζέσταμα, και με τον Τάνκοβιτς έχει μεν περισσότερες συγκλήσεις, καλύτερους συνδυασμούς, όπως είπε και ο ίδιος ο Χιμένεθ μετά το μάτσα, αλλά δεν έχει τον παίχτη ασβέστη, έτσι mm-hmm. όπως λέμε για τους εξτρέμους κλασικούς, όμως αυτό τελικά της βγαίνει σε καλό. Βρίσκει και τον γκολ νωρίς, πρέπει να πούμε ότι όπως το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπου αν δεν υπήρχε το VAR, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχανε 3-0 από το ημίχρονο, ούτε γκολ να μην έχει ακυρωθεί, το πέναλτι να μην έχει δοθεί κλπ. Έτσι και στην ΑΕΚ, αν δεν υπήρχε το VAR, δεν είσαι σίγουρος ότι θα έπαιρνε αυτά τα δύο πέναλτι, τα οποία είναι τελικά και τα δύο πέναλτι όπως φαίνεται καθαρά. Ναι. Έχει δουλέψει σε πάρα πολύ καλό ρυθμό στις κόντρες με ένα Σιμάνσκι που όσο ήταν στις καλές δυνάμεις του όργωνε το γήπεδο, με τον Κρίστισιτς πίσω που τον έβαλε μεν κεντρικό ανάμεσα στους τρεις, αλλά έβγαλε όλο του το ποδοσφαιρικό μυαλό και κάλυψε ίσως την αδυναμία που έχει στα πολλά τρεξίματα, με ένα Γαλανόπουλο που έπαιξε μέχρι να σκάσει και μετά αποσύρθηκε, του πήγαν πάρα πολύ καλά και οι αλλαγές αυτή τη φορά του Χιμένεθ. Αν εξαιρέσει τον Κωσίδη που λογικά τον έβαλε, το βάλει το παιδί γιατί είχε σκάσει ο Καρύμ mm-hmm. για να έχει έναν παίκτη ναι, μπροστά ναι. να πιέζει τα center back, όλοι οι υπόλοιποι που μπήκαν βοήθησαν. Ακόμα και το ότι βάζει το Μιτάι και έχει αυτόματα τη σκέψη εκείνη τη στιγμή, μην βάλω τον Πιτσιρικά ανάποδο πόδι και τον καταστρέψω. Στείλε τον Λόπες που είναι τουλάχιστον πιο περπατημένο στο κουβέτι να παίξει με ανάποδο πόδι. Γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα. Τι λες? Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Λόπες. Και έχει κάνει τρομερό παιχνίδι ο Μιτάι. Το παιδί μπήκε για τη στιγμή που μπήκε δεν χάνει mm-hmm. μονομαχία. Καλύπτει συνέχεια τον αντίπαλο, του κόβει, μοιράζει. Αναφέρομαι στον Λόπες, επειδή έτσι, την περασμένη εβδομάδα τον τύχναμε με ένα δάχτυλο όλοι μαζί. Καλά. Ε, βέβαια. Ένα δάχτυλο όλοι μαζί. Τι να περάσει, ρε φίλε. Η ασίστ που έχει δώσει τον Αλαραμπή δεν έχει ξαναπάρει ο Αλαραμπή στο πρωτάθλημα. Ναι, δεν είπα ότι έγινε αδίκως. Απλά αναφέρομαι στο κομμάτι της ΑΕΚ σήμερα, κυρίως ναι. στην ψυχολογία που παίρνει.
Και εγώ δεν αναφέρομαι τυχαία, δεν λέω ότι το έπεσε σε αδίκως, αλλά όξω το έχει μένα να λέει κάτι βλακίες του στήλου ότι τώρα μην ξανακάνετε κριτική τουλάχιστον να ξαναχάσουμε. Τι λες μεγάλε, δηλαδή στο 1-5 από τον Ολυμπιακό δεν ακούσεις κριτική. Θα σου πούνε όλοι τι καλά που έπαιξες και φέγες 5. Και δίναν υπέκτος την μπάλα στον αντίπαλο και δεν ξέραν που ήταν στο γήπεδο. Το έχει χάσει λίγο και ο Χιμένεθ. Ναι, ναι. Αν νομίζω ο Χιμένεθ ότι η σωστή ανάλυση είναι να μιλάει μόνο το αποτέλεσμα, του τα έχουν πει πολύ περίεργα και ας πάει να διαβάζει τον τύπο της πατρίδας του. Να βλέπει τι σέρνουν και σε νίκες στις ομάδες από τις οποίες περιμένουν πράγματα. Όταν είναι άθλια και νικές, έστω και αν νικήσει, δεν μπορεί να τις γράφεις ύμνους. Θα πεις ότι ήταν άθλια και ήταν τυχερή και νίκησε. Όταν τρώει 5 γκολ από τον Ολυμπιακό γηπεδούχος και έχει δώσει στο 35, χάνει 0-3 με μια καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού. Συγγνώμη, τι να κάνουμε. Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα, κλαίει η Παναγιά που λέει και το τραγούδι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να κάνουμε αβάντα στο Χιμένεθ και να μην λέμε ότι ήταν χάλια η ομάδα του. Όπως τώρα που το κλείδωσε τον Άρη και το κλειδώνει δεύτερη φορά μάλιστα με στο Βικελίδης, δεν μπορεί κανείς παρά να μην του βγάλει το καπέλο και οι αλλαγές του λειτουργήσαν και η εντεκάδα ήταν πολύ πιο ορθολογική και ο Βασιλαντονόπουλος τον ανάγκασε να του βγάλει το καπέλο γιατί και αυτός δεν τον έβαζε. Mm-hmm. Τον είχε ξεχάσει κι άλλος αλλά και τούτος δεν τον έβαζε. Mm-hmm. Τον θεωρούσε παίχτη του περιθωρίου. Έτσι. Και ξεκινάει το μάτς και είναι πρωταγωνιστής στα δύο πρώτα γκολ ο Τάνκοβιτς και αυτός. Δύο παίκτες που ένας δεν ξεκίναγε και τον άλλο δεν τον υπολόγιζε μέχρι πρότινος. Εντάξει, αλλάζω τα πράγματα. Επίσης να μου πει γιατί με όλα αυτά που έχει κάνει σήμερα ο Νεντελτσιάρου, που έχει βγάλει ένα σωρό μπάλες από την περιοχή της ΑΕΚ, γιατί προτίμησε το Χνίτι στο ντέρμπι. Ας μας εξηγήσει και αυτό δηλαδή εκ των υστέρων τώρα που δεν θέλει την κριτική γιατί νίκησε 3-1. Τέλος πάντων κερδίζει ηρεμία η ΑΕΚ, έχει δύο ματς εντός, ψάχνει να βρει το ρυθμό της, γίνεται χαμός πια με τα play-off. Τίποτα δεν βγάζει πια στο απειρόβλητο και τον Άρη που μέχρι πρότινος λέγαμε ότι κοίτα πόσο καλύτερος είναι και μπλα 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 μπλα. Ο Άρης την άλλη εβδομάδα κατεβαίνει στη Λεωφόρο. Αν ο Παναθηναϊκός τον νικήσει, τον βάζει 100% μες στο γαϊτανάκι της διεκδίκησης τριών θέσεων και όχι δύο πίσω από τον Άρη που λέγαμε μέχρι τώρα. Αυτά. Ωραία Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Μένουμε στον Κώστα και Τζετζόγλου να αναλύσουμε τα όσα συνέβησαν σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με την ΑΕΚ να παίρνει ένα τρίποντο ζωής και επιβίωσης ουσιαστικά για τα play-off αφού ξαναμπήκε δυναμικά στο κόλπο. Ωστόσο το έλεγα και νωρίτερα θα το ξαναπώ και τώρα και στον Κώστα και Τζετζόγλου. Αυτό που νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία βάσει των όσων βλέπαμε το τελευταίο διάστημα από την ΑΕΚ του Μανώλο Χιμένεθ είναι η ψυχολογία που κερδίζει σε σχέση με τους τρεις βαθμούς. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Κοίτα, θα συμφωνήσω μαζί σου για την ψυχολογία. Απλά δεν μπορεί η ΑΕΚ να είναι αξιόπιστη ομάδα. Δηλαδή δεν ξέρουμε τώρα τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Το λέω δηλαδή, συγγνώμη τώρα που μπαίνω έτσι λίγο, πώς το λένε, αρνητικά. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ΑΕΚ φέτος. Mm-hmm. Έτσι είναι η εκπαίδευση. Εγώ επειδή είχα δει τον Άρη την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν το έχεις δει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, και είχε φανεί ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, ναι, παρότι νίκησε στο τέλος. Εντάξει, πίστευα ότι σήμερα με μια εμφάνιση, όχι κάτι σπουδαίο, όπως με τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να σταθεί στο μάτι. Ήταν καλύτερη εμφάνιση. Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω. Ήταν καλύτερη από ότι με τον ΠΑΟΚ. Παρότι είχε και ακόμη περισσότερα προβλήματα. Και ναι. Δεν ξέρω, φέτος και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο όταν έχουμε τα προβλήματα κάνουμε. Τι να πω. Στο μπάσκετ μόλις γυρίσανε οι παίχτες, κατέρευσε η ομάδα. Τέλος πάντων. Να επιστρέψουμε στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι σήμερα ό,τι έκανε η Άκτης βγήκε. Το κυριότερο ήταν ότι είχε ένα, πώς να το πω, μια τακτική και μια έτσι, ένα στήσιμο μέσα στο παιχνίδι που φάνηκε ότι τέριαξε στον τρόπο που έπαιξε και ο Άρης. Δηλαδή προσπάθησε ο Άρης να κάνει το ίδιο τρίξι που έκανε και στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Τελικά δεν του βγήκε αυτό. Παρότι και στο ΆΚΑ, να θυμίσω, γιατί πολλοί λένε ότι σήμερα η ΆΚΑ τα κατάφερε επειδή έπαιξε έτσι με 4-3-3 και 3-χαφ, έτσι είχε παίξει και στο ΆΚΑ. Αλλά δεν με 4-3-3 είχε παίξει με 3 αμυντικά χαφ. Και αν θυμάστε το παιχνίδι, στο τέλος έχασε και σχετικά εύκολα. Mm-hmm. από τον Άρη μέσα στο γήπεδο της. Οπότε νομίζω ότι περισσότερο είναι το πώς παίζουν αυτοί που είναι μέσα. Και εκτός να γίνει κάτι πολύ χοντρό, για παράδειγμα να παίξει το center forward αριστερά, που σήμερα έπαιξε δεξιά. Βέβαια έχουν διαφορά στα χαρακτηριστικά τους, γιατί η ενδεκάδα πάνω κάτω, έχεις δίκιο σε αυτό που επισημαίνεις, ίδια ήτανε. Αλλά η διαφοροποίηση είναι ότι υπάρχει Αλμπάνης, που okay, σήμερα θα υπήρχε και πάλι ο Αλμπάνης, αλλά τελευταία στιγμή στάθηκε άτυχος. Αν σ' αριφάρει βασικός. Ο
Ντάνκοβιτς πήρε και τη θέση του Αλμπάνη σήμερα, δεν ήταν και από τους καλύτερους της ομάδας. Όχι, απλά θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι και σε εκείνο το παιχνίδι, στο ματς του ΑΚΑ, ήταν εκτός ο Πέτρος Μάνταλος. Ωστόσο, η διαφορά νομίζω στην μεσαία γραμμή. Μα τότε όλοι λέγαμε ότι ένας λόγος που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να δημιουργήσει. Ήταν η απουσία του Μάνταλου. Ναι. Η απουσία του Μάνταλου, καταλαβαίνετε. Ναι. Γι' αυτό λέω, δεν είναι. Απλά υπήρχε Σιμώες. Υπήρχε Σιμώες και όχι Γαλανόπουλος. Που όσο να είναι, ένα κλικ πιο αμυντική και πιο αργή στην μεταβίβαση της μπάλας είναι με τον Πορτογάλο η ΑΕΚ. Άσχετα που παίρνει άλλα πράγματα, αλλά ενδεχομένως σε τέτοιου τύπου τριάδα να βαραίνει λίγο περισσότερο. Ναι, εντάξει, αλλά δεν τρως, τρως πιο δύσκολα επιθέσεις, κακά το σώμα. Δηλαδή ο Σιμώες σίγουρα δεν είναι ένας πλήρης παίκτης, αλλά είναι ένας παίκτης που τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι και ιδίως στον ακόμη τετρασίστη του αντιπάλου είναι τους καλύτερους. Ναι. Θεωρώ όχι μόνο τους ΑΕΚ. Ναι. Πάνω κάτω όμως, όπως είδες, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη διαφορά. Παίζει ρόλο βέβαια και η Ρέντα, έτσι, γιατί ακόμη και το πέναλτι που παίρνει, παρότι είναι πέναλτι, και πολλοί θα πούν και, εντάξει, μπορεί να συμφωνήσω και εγώ ότι εσύ τον μπορούσα να δώσει και εκείνη η κάρτα, αλλά γενικά ήταν νομίζω μια καλή διαιτησία, τώρα δεν ήταν ανάγκη να το ψάχνουμε και τόσο πολύ. Εδώ στο Καρισκάκι ο άλλος με το χαμόγελο στα χείλη τα έκανε όλα λάθος, δεν πέτυχε τίποτα. Αλλά είχε φοβερή αυτοπεποίθηση στο Καρισκάκι, μου άρεσε το στυλ του. Παρότι τα έκανε μαντάρα, ας πούμε, και αν δεν ήταν το βάρ θα είχε κάνει 60 λάθη. Τέλος πάντων, ας πούμε στο πέναλτι του τρίτου γκολ έχει φοβερή τύχη. Δηλαδή είναι μια φάση που έχει τελειώσει και πάει άλλος και κάνει πέναλτι ο αμυντικός του Άρη. Γενικά όμως αυτό που άρεσε ήταν ότι και στο... Πώς να το πω... Και στο τέλος, εκεί στο 3-0, μετά το 3-1, η ΑΕΚ δεν... εκεί δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια βελτίωση σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Ότι όταν έγινε το 3-1... Δεν υπήρξε νευρικότητα. Στάθηκε πολύ άνετα, ακριβώς. Οι αλλαγές που έγιναν, ανεξάρτητα τώρα ότι μπήκαν παίχτες σε θέσεις που δεν περίμενε να μπουν, γιατί δεν υπήρχαν και λύσεις. Τώρα ο Πάκος ήταν ανάγκης, έτσι. Έκαναν αυτό που ήθελε ο προπονητής, δηλαδή πίεσαν ψηλά τον Άρη, δεν τον άφησαν να δημιουργήσει. Και έτσι έφτασε στη νίκη σχετικά άνετα η ΑΕΚ και νομίζω ότι πραγματικά με αυτή τη νίκη ξαναμπαίνει καλά έτσι στο παιχνίδι. Ήρθαν και τα άλλα αποτελέσματα καλά και ο ΠΑΟΚ έχασε πόντους. Τον Άρη τον νίκησε, παίζανε μαζί. Η μόνη ομάδα που δεν ασχολείται η ΑΕΚ μαζί της, Ολυμπιακός, ήταν η μόνη που νίκησε. Οπότε τα πράγματα νομίζω πήγανε καλά. Ήταν μια καλή μέρα. Αλλά δεν ξέρουμε, λέω και πάλι, πώς θα είναι η επόμενη. Σωστό. Μα, σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει φέτος και με την κατάσταση στην ΑΕΚ όπως τη γνωρίζουμε. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα και Τζόγλου για το πέρασμα της ΑΕΚ από το Κλεάνθης Βικελίδης.